my humble days. I don't like to have people around me. I mean, the minute I think that there is a man, regardless of his salary or so, as a human being, and all what he does, he sits there and all day long, and he waits for me to, for 10 minutes that I might make use of him. I just can't stand it. I think it's, of course it shouldn't be like that, because then people wouldn't have secretaries and wouldn't have assistants, wouldn't have valets and so on, but there you are. I mean, the very idea, even a chauffeur, a car, the very idea that I'm 10 hours, there's a man, a human being, that sits in a box with four wheels, and he waits and waits what you're going to say, if you're going to say something. Sometimes we even forget to tell him to go and have his lunch or go and have his dinner. I can't bear the idea. So that's why I try to do things as much as I can by myself. Almost have been going on for the last 7 years. I told them at the time, I said later on in the dinner again, we are very two close and dear friends. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ εδώ και μέρες να σκεφτώ το καταλληλότερο intro για αυτό εδώ το βίντεο. Και δεν έχω καταφέρει να βρω το καλύτερο. Γι' αυτό θα τα πω ακριβώς όπως μου έρχονται στο κεφάλι μου και όσο πιο απλά γίνεται. Το συγκεκριμένο βίντεο το οραματίζομαι τα τελευταία 10 χρόνια. Και προσπαθώ συνειδητά να το δημιουργήσω τα τελευταία 5. Και έπεφτα πάντα συνέχεια σε αδιέξοδο. Αδιέξοδο μετά το αδιέξοδο και εμπόδιο μετά το εμπόδιο. Παρ' όλα αυτά λένε ότι όταν θέλεις κάτι πολύ, και όταν εννοώ πολύ, το πετυχαίνεις. Και δεν πρέπει ποτέ να παρατάς τους στόχους. Και εμείς το πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Και γι' αυτό έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή, φίλοι μου, σήμερα να σας καλωσορίζω σε μία περιήγηση στο πιο ιστορικό γιότ, στην πιο ιστορική θαλαμιγό του κόσμου. Στο Christina O του Αριστοτέλη Ωνάση. Καράμπελες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γεια σας, καλώς ορίσατε, παιδιά. Δεχτήκατε το αίτημά μας αυτό να βρισκόμαστε εδώ. Χαρά μου προς τους νέους. Και σας είπα πόσο σημαντική στιγμή είναι για εμένα. Όλο αυτό είναι ένα πραγματικό όνειρο και που είμαι εδώ και νομίζω και αυτό που ζείτε εσείς λίγο πολύ. Για μένα ναι είναι. Τέλεια. Υπήρξε και παραμένει. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Το πιο προς αυτό, ασφαλώς ίσως έχετε ήδη ενημερωθεί, χτίστηκε από το καναδικό ναυτικό σαν φρεγάδα και συμμετείχε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με ιδιώτες ανθυποβρυχιακής άμυνας. Μπήκε, φαίνεται, για λόγους που εγώ έχω αξιολογήσει, στην προσοχή του μεγάλου μας Έλληνα, του Αριστοτέλη Ωνάση. Το πήρε το 49 με σκοπό να το μετατρέψει σε κάτι που ουδής μέχρι τότε είχε σκεφτεί, με έναν αρχιτέκτονα, το Σέζαρ Πινό. Ο Πινό ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος, αλλά με τον Ωνάση όλοι οι δύσκολοι γινόντουσαν εύκολοι. That's his yacht, Christina, down in the harbor. It was a Canadian frigate before Mr. Onassis converted it into somewhere to live. It flies a Liberian flag, although Mr. Onassis has never been there. He loved the yacht. He considered that it was his private house. Στις δεκαετίες 50-60, μέχρι που έφυγε, αποτελούσε για όλες τις διασημότητες, είτε τέχνης, είτε πολιτικής, είτε άλλης δραστηριότητας γενικότερης, παγκοσμίως, αποτελούσε, αν θέλεις, σκοπό να έρθουν και να συναντήσουν τον Ωνάση.
Κιόλας καλοδεχόταν όλο τον κόσμο. Ήταν μια ψυχή πραγματικά που δεν νομίζω, ας πούμε, τόσο σύνθετη και τόσο απλή να έχουμε, ας πούμε, δει ότι υπάρχει μια δεύτερη τέτοια αντιστοιχή. Never come across another millionaire. Think of Howard Hughes and all these people locked away and terrified of any human contact. He was down there, you know, he knew what it was like. Τι να έχουν δει αυτές τις σκάλες, τι να έχουν ακούσει. Σας λέω, δεν υπήρξε προσωπικότητα. Τι DNA έχει ακουμπήσει εδώ πέρα. Τι προσωπικότητα του δεκαετίας 50-60, αρχές 70, ήταν στόχος τους να βρεθούν εδώ πέρα. Ναι. Έτσι, στόχος. Είχε αυτός ο άνθρωπος, είχε μια έλξη. Ήταν να μην μπλέξεις με τον Κόλακα. Ναι, ναι. Ήταν, είχε μια έλξη ναι. Αυτός ο άνθρωπος. Ο Τσόρτσιλ, η μεγαλύτερη μορφή του 20ου αιώνα, κατ' εμέ, από όσα αναφέρονται περί Ουίνστον Τσόρτσιλ, ήταν ένας πολύ δύστροπος άνθρωπος και δύσκολος. Για να πει καλημέρα ο Τσόρτσιλ σε κάποιον έπρεπε να γίνει σεισμός. Ναι. Εντάξει. Ο Τσόρτσιλ, αν δεν έβλεπε τον Ωνάση μια φορά το χρόνο, έσκαγε. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Περισσότερες φωτογραφίες υπάρχουν με τον Τσόρτσιλ εδώ μέσα παρά με τον Ωνάση. Ναι, 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 ναι. Αν ψάξεις ναι. Στο ίντερνετ. Πάμε μια και είμαστε εδώ να δούμε το χώρο αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας. Έρχομαι τώρα εδώ, σε αυτό εδώ το δωμάτιο που έχετε πει, νομίζω ότι είναι και το δικό της το πιάνο. Το πιάνο το δικό της, ναι, ναι. Το οποίο βέβαια το πήραμε από τους Sotheby's εκ των υστέρων. Ναι. Δεν το βρήκαμε στο πλοίο. Είναι ένα τριχιαστικό και... Όπως επίσης έχουμε πάρει από τους Sotheby's τα δαχτυλίδια που παντρεύτηκε το Μενεγκίνη, είναι εδώ. Αυτή τη στιγμή έχουν στο θησαυροφυλάκιο. Εδώ είναι... Που είναι τα αυθεντικά, αυθεντικά. Αυθεντικά. Τα δαχτυλίδια που παντρεύτηκε. Εδώ είναι. Το αφιέρωμα που της έδωσε ο Κένεντι, όπως θα διαβάσεις εδώ, ο Τζον Φίτζερο Κένεντι, όταν τραγούδησε στη Νέα Υόρκη το 1963, στα γενέθλιά του. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία και αυτή η φωτογραφία. Και αυτό εδώ είναι γραμμένο αυτό, από τον Κένεντι. Αυτό είναι από τον Κένεντι, εντάξει. Αλήθεια, δεν ξέρω εδώ. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι, και αυτό είναι άσχημο που το λέω, θεωρώ στη δικιά μου ηλικία, που έχουν ενδιαφέρον να μάθουν τι ήταν ο Κένεντι για την Αμερική, ναι. Την ιστορία του και... Όταν θα είμαστε στον μπαρ κάτω θα σου πω μια ιστορία καλή. Απλά είναι τρομερό γιατί... Ο Κένεντι πρωτοήρθε εδώ στο Χριστίνα όταν ήταν ακόμα γερουσιαστής. Το ξέρω, το έχω διαβάσει. Λέξε. Όταν ήταν ακόμα πιτσιρικάκι ακόμα. Πιτσιρικάς, ναι. Για... εκολαπτώμενος πολιτικός. Ναι. Για να συναντήσει τον Τσόρτσιλ ήρθε. Mm. Τα φώτα που βλέπεις εδώ, τα βρήκα πεταμένα στο δάπεδο κάτω, εδώ στο κάτω. Βρήκα έναν τεχνίτη, γεροντάκι τότε, διαλυμένα έτσι. Mm-hmm. Κοίταξε ο άνθρωπος πώς τα επανέφερε. Δηλαδή όλα αυτά είναι τα αυθεντικά που τα αυθεντικά του φώτα αυτά είναι, καταπληκτικά. Και δεν λείπει ούτε ένα. Όταν τα είδα κάτω, όχι. Τα βρήκα όλα. Όσα βρήκα και τα επανέφερα στη μορφή που τα βλέπεις. Mm-hmm. Επειδή εδώ ήταν τραβηγμένες οι πιο πολλές φωτογραφίες του πλοίου κάτω το παρελθόν, προσπαθήσαμε να το φέρουμε ακριβώς όπως ήταν, ακριβώς. Maria Callas was the most famous diva in the world. And the pulling power of this one woman on this stage definitely fascinated her. Kidding, you said, well, you have become a signorina now. You won't be signora, you'll be signorina. So that took care of the whole problem. Onassis and Callas, the two most famous Greeks in the world, were for a time the two most famous lovers in the world. Πρόσφατα είχαμε κάποιες, αν δεν ξέρω, είχε αντιληφθεί, είναι σε φάση γυρισμάτων το έργο πάνω στη Μαρία Κάλλας, που θα προβληθεί του χρόνου. Κάνανε γυρίσματα εδώ. Κάναμε τα γυρίσματα τον περασμένο Οκτώβρη στο Κατάκολο με την Αντζελίνα Τζολί και... Το είχα ξεχάσει, το θυμάμαι που το έβαζαν για το ναι, Κατάκολο. Ναι, ναι, ναι.
heaven with the lights. Yeah. He said, it's not me. Η ντουλάπα είναι έτσι όπως ήταν. Όταν άνοιγες όμως τη ντουλάπα, έβλεπες μια πόρτα πίσω. Η πόρτα σε οδηγήσε στο γραφείο του και στη συνέχεια να την κοπανίσεις. Έβλεπα όλα τα ντοκιμαντέρ που έλεγε ότι υπήρχε ένα γραφείο στο οποίο επίσης μπορούσε να μιλάει συνέχεια. Να έχει... Ακριβώς πίσω από το γραφείο του. Αυτά τα είχε ο Παπα-Νικόλα, αυτά τα αφήσανε. Ναι. Τα τέλεξ που είχε, τα τηλέφωνα και όλα αυτά, με όλα πάνω που είχε τις επιγραφές βάλει, τις Olympic, τις τάδε εταιρείες, τάδε. Δεν τα πειράξανε και τα είχε ο Παπα-Νικολάου, Άρα... Μετά το θάνατο Παπα-Νικολάου ακολούθησα την άσφαλα. Μία και είμαστε εδώ. Οι κανονισμοί πλέον επιβάλλουν. Ό,τι βλέπεις εδώ επιβάλλεται μέσα από κανονισμούς, δεν μπορεί να κάνεις. Τότε δεν είχε τίποτα. Ένα ραντάρ, ένα τιμόνι. Εδώ είναι οι καμπίνες επιβατών. Εδώ μπροστά. Φαίνονται σαν αμέτρητες. Όλες έχουν ονόματα ελληνικών νησιών, όπως θα δεις. Εδώ τα μπάνια τους. Και έχουν παραμείνει οι ίδιες ονομασίες. The staircase with marble balustrades goes round and round inside the funnel. Conditions are good on Mr. Onassis's yacht. On the ship had a lot of the very unusual things. One was that every cabin was named after a Greek island. And had a map of that island on the door in gold. Αυτές οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό του φωτογράφο προέρχονται. Αυτή είναι η στιγμή που του ανακοινώνουν το θάνατο του Αλέξανδρου. Τραβηγμένη από το προσωπικό του φωτογράφο. Κοίταξε η σκηνή. Και αυτό ο διάδρομος πού βγάζει. Θα σου πω. Κοίταξε λίστα επιβατών του 63. Ποιοι είναι μέσα, πάνε για Νέα Υόρκη. Αυτή είναι η αυθεντική λίστα. Αυθεντική. Ο Νάσης Αριστοτέλης, Αθηνά, Αλεξάνδερ, Χριστίνα, Σερ Βίνστον Τσόρτσιλ. Και μπαίνουμε στο διάσημο μπαρ. Ατόφιο. Αυτό για να υπάρξει σε ένα επιβατικό πλοίο που είμαι εγώ πιστοποιημένος, αν σου δείξω μόνο την αλληλογραφία που έχω με τη σημαία και με τον Ιωγνώμονα, γράφεις βιβλίο για να μπορέσει να διατηρηθεί. Γιατί τόσο δύσκολο, γιατί το κάνουν τόσο. Γιατί έχει ξύλο και απαγορεύεται. Σε χρήση ξύλου στα βιβλία. Τώρα αυτό που θα δούμε από κάτω... Είναι το δέρμα είναι από το αρχίδι της φάλαινας. Είναι... Και από κάτω είναι το αυθεντικό. Αυτό είναι το αυθεντικό, ναι. Από κάτω από το πλαστικό αυτό που βλέπεις είναι το δέρμα από το αρχίδι της φάλαινας. Αυτό να πούμε ότι είναι αληθινό fact και ότι λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος ο Νάσης με τις φάλαινες... Η φάλαινα αποτελούσε εδώ. Αυτά τα δόντια της φάλαινας. Επάνω είναι σκαλισμένες οι περιπέτειες του Οδυσσέα. Αυτός ο πίνακας. Όλα είναι original, έτσι. Όλα είναι original. Το ξύλο είναι 16ος αιώνας, βλέπεις εδώ. Πειρατικό του 16ου αιώνα. Απλώς το έτρεψα, το συντήρησα και το βαρύγουσα. Και δεν είχε χαλάσει. Τίποτα, όπως τα βλέπεις. Το ξύλο είδα και πάρει δρόμο. Το πάτωμα είναι καινούριο μόνο. Όλα τα άλλα, το μπάρο εδώ, η κατασκευή, όλα τα περιμετρικά, οροφή είναι. Αυτός είναι πίνακας ζωγραφικής με τον Νότιο Πόλο που λάτρευε ο Νάσης λόγω. Stools round, which were lovely to look at and wonderfully soft, and he used to sit you on that and say, "Now think you are the most beautiful woman in the world, and do you know you are now nearest to the most beautiful and powerful penis in the world,
And he said, and then they kind of go back and say, Mr. Onassis. And he said, no, no, I'm not speaking of myself. I am speaking of the stools. They're all made from the penis of the giant white whale. Αυτός ο χώρος ανήκει στη αφιερωμένη στην Τζάκι Κένεντι. Της άρεσε πολύ αυτός ο χώρος και αφιέρωνε πολύ χρόνο εδώ. Έχω δει φωτογραφία πρόσφατα ακριβώς, αν μπορώ να πάω κοντά, ακριβώς με τον Ωνάση να κάθεται, ακριβώς εδώ, ναι, σε αυτό. Δηλαδή. Η Τζάκι γενικά φαινόταν ότι είχε μια πολύ 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 μεγάλη λατρεία στο lifestyle, στο Χριστίνα. Ναι. Και έβλεπα τώρα μαρτυρίες να λένε ότι γενικά, εντάξει, γνωρίζουμε όλοι ότι ο Νάσης την ήθελε για το φαίνεστε, yeah, και αυτή για τη ζωή και για το και όλο αυτό που μάλλον δεν έζησε. The woman who was married to the most powerful statesman in the world has now chosen to marry one of the richest men in the world. Mrs. Jacqueline Kennedy, America's fairy tale princess, was about to become Jackie O, wife of the shipping tycoon, Aristotle Onassis. Δεν υπήρχε, σου λέω, προσωπικότητα. Εδώ είναι κάτω ο καμπίνας, οι ίδιες δεν έχει. Christina was donated to the Greek government, but for years she has been left to rust in a naval dockyard. There are not many people left, it seems, who can afford a yacht that burns 30 tons of oil a day. Μπήκαμε στο ναυπηγείο Ιανουάριο του 2000 και τον Ιούλιο του 2001 γυρίσαμε στη δραστηριότητα. Το οποίο παραμένει ακόμα σήμερα σαν πόλος έλξης μεγάλων προσωπικότητων. Και από ό,τι έχετε πει και μου είπατε και πριν, συνεχίζει να πηγαίνει και πάρα πολύ καλά και υπάρχουν και κρατήσεις και χαρά, το αγαπάνε, ναι, όσοι έρχονται, το σέβονται. Βέβαια, ναι. Δραστηριοποιείται είτε στη Μεσόγειο είτε στην Καραϊβική κάθε χρόνο σχεδόν. Υπάρχουν πελάτες που ανά σεζόν ξανάρχονται. Αρκετοί, αρκετοί, αρκετοί. Αρκετοί. Και σας λέω σοβαροί άνθρωποι, μαγιστάνες. Many times at the end of a day or at the end of a party or a nice dinner or whatever, when everybody else was gone to bed and he was putting on a coat, he was going at the stern of the Christina, taking a whiskey. Sitting alone there, thinking for maybe 2 or 3 hours by himself, just thinking about his business, I presume, and his plans. Λοιπόν, σε αυτό το point να πω ένα τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ. Χαρά μου και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ γιατί μου εκπληρώσατε ένα παιδικό όνειρο. Με χαρά, με τα χαράς. Και μ' αρέσει να βλέπω νέους ανθρώπους πραγματικά να σκάβουν το παρελθόν και να προσπαθούν να δουν τις λεπτομέρειες από το παρελθόν. Έχει μεγάλη σημασία για το μέλλον. Και πάλι ευχαριστώ. Τίποτα. Και πάλι εγώ να σας ευχαριστήσω.